θα πρέπει να έχετε πάρει τα μέτρα εκείνα τα οποία έτσι ώστε όλα να εξελιχθούν ειρηνικά, κύριε Υπουργέ. Έτσι έχει γίνει, κύριε Παπαδάκη. Έχω δώσει εντολές στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να εφαρμόσουν τα σχέδια που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμη η συγκέντρωση αυτή, το συλλαλητήριο αυτό, και οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους για τα εθνικά θέματα να μπορέσουν με ηρεμία να την εκφράσουν. Και πιστεύω βέβαια παράλληλα ότι οι οργανωτές του συλλαλητηρίου θα πάρουν και αυτοί τα μέτρα τους, ώστε και να απομονωθούν τα ακροδεξιά στοιχεία ή και τα προβοκατόρικα στοιχεία και να μην υπάρξει κανένα παρατράγουδο, ώστε και η έκφραση της γνώμης των πολιτών αυτών να γίνει και να μην διασελευτεί η τάξη στην πόλη. Ακριβώς σε αυτό αναφερθήκαμε και εμείς σε έναν από τη Συντονιστική Επιτροπή, ότι και εκείνοι έχουν το ποσοστό ευθύνης που τις αναλογεί να απομονώσουν ακραίες φωνές, εφόσον δεν τις θέλουν, όπως είπαν, τις ακραίες φωνές. Κύριε Υπουργέ, όμως έχουμε ήδη από δύο πλευρές ανακοινώσεις οι οποίες δυναμητίζουν το κρίμα. Ρουβίκονας, όπου λέει θα χυθεί αίμα αν δεχτούμε επίθεση. Χαρακτηρίζει και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα πάνε στο συλλαλητήριο. Λέει αφήστε το συνέστημα στο σπίτι και πηγαίνετε με σφουγγαρόπανα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα κλίμα και μία ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια κυρία της κίνησης πολιτών, η οποία μιλάει για σφαίρες οι οποίες θα πρέπει να πέσουν και μία και δύο και τρεις φορές στους υπαίτιους της κατάστασης. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ήδη αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κλίμα, όπου υπάρχουν δύο απόψεις γι' αυτό. Η μία είναι προβοκάτσια για να μην πάει κόσμος, και από την άλλη προσπάθεια να φανατίσουν τον κόσμο και να πάει κόσμος. Και αυτό το έχετε λάβει υπόψη σας. Κύριε Παπαδάκη, εδώ γίνεται μια προσπάθεια μετά από 25 χρόνια βαλτώματος ενός προβλήματος που μόνο ζημιά έχει κάνει στο εθνικό συμφέρον της χώρας και στην ηρεμία της περιοχής, να λυθεί ένα ζήτημα. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Νίκος Οκοντζιάς, με αριστοτεχνικές κινήσεις κάνει τις διαπραγματεύσεις κάτω από τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού. Και το κύριο κλίμα, πιστεύω, δεν καθορίζεται ούτε από τους ακραίους που είπατε της μιας πλευράς ή της άλλης, ούτε από τις επιστολές που κάποιοι τόλμησαν να στείλουν στον Υπουργό Εξωτερικών και να μιλάνε για τρεις σφαίρες και για με απειλές και με εκφράσεις που είναι ανεπίτρεπτες όταν γίνεται χειρισμός με τόση ευαισθησία, με τόσο σεβασμό στο εθνικό συμφέρον, προκειμένου να λυθούν προβλήματα τα οποία άλλοι τα δημιούργησαν, άλλοι τα διατήρησαν, και δυστυχώς αυτοί οι άλλοι, και αναφέρομαι κύρια στον κύριο Μητσοτάκη, με καιροσκοπική τακτική κάθεται στη γωνία και περιμένει να επωφεληθεί από τα συλλαλητήρια τα οποία αυθόρμητα κάποιοι άνθρωποι οργανώνουν προκειμένου να εκφράσουν τις σεβαστές καθόλου απόψεις τους. Ξέρετε, αυτό επομένως, όμως δεν είναι το κύριο κλίμα, πιστεύω, δεν θα διαμορφωθεί από ακραίες φωνές, δεν καθορίζεται από ακραίες φωνές, και ξέρετε, έχουν και ποινικές ευθύνες και αναζητούνται οι ποινικές ευθύνες κάποιων που στέλνουν τέτοιες επιστολές ή βγαίνουν δημόσια και μιλάνε για σφαίρες. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα κάποιοι και κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία του τρελού, του φανατικού, του ιδιόμορφου, να βγαίνουν και να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, να διεγείρουν μυσαλλοδοξία και φανατισμό στις κρίσιμες στιγμές του έθνους. Έχουμε κερδίσει με τη συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και όχι με τις ακραίες φωνές. Οι ακραίες φωνές οδήγησαν σε τεράστια λάθη ή σε τεράστιες τραγωδίες, και να θυμίσω 1897 και να θυμίσω και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Εγώ και ποτέ δεν αντιμετώπισαν τον αντίπαλο οι ακραίες φωνές. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας για την κυρία με τις σφαίρες, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο Ρουβίκονας, όπου πια δεν είναι ακτιβιστική ενέργεια το να λες ότι ξέρεις κάτι θα χυθεί αίμα, και ούτε κινούνται στα όρια της νομιμότητας όπως έχετε δηλώσει κατά καιρούς. Όταν έχεις μια τέτοια ανακοίνωση
παραμονή ενός συλλαλητηρίου που προβλέπεται ότι θα είναι ογκώδες, ότι θα έχει πολύ κόσμο. Να λες ότι θα έχει θύεμα ή να λες σε αυτόν τον κόσμο ότι πήγαινε στο συλλαλητήριο με σφουγγαρόπανο ή αυτό το οποίο αναφέρεται στο κομματικό έντυπο του κυβερνώντος κόμματος με το ναι και το όχι, όπου λέει, μιλάει ότι το όχι αναφέρεται στην πατριδοκαπηλεία, τη μικροπολιτική, στον εθνικισμό, στην υπεκφυγή και ανευθυνότητα, στην ακροδεξιά και το φασισμό, δηλαδή χαρακτηρίζοντας σχεδόν αυτούς τους ανθρώπους που θα πάνε με αυτά, και από την άλλη πλευρά στο ναι, που είναι στο εθνικό συμφέρον, στη δημοκρατία, στην εθνική γραμμή και την ευθύνη, στον πατριωτισμό και τη συνεννόηση. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτές οι τοποθετήσεις δυναμητίζουν. Ή όπως για παράδειγμα, διαβάζω στην Εφημερίδα των Συντακτών. Οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου, ασυντόνιστοι και συνωμοσιολόγοι, διχάζουν το λαό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με έναν κόσμο όπου προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί, να το πω εγώ, η αντιπολίτευση. Αλλά να τον χτυπήσει. Να μιλήσω κι εγώ όμως, κύριε Παπαδάκη, σε όλα αυτά που λέτε. Κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη, αλλά κάνατε ένα συνοθήλευμα απόψεων διαφορετικών πολιτικών χώρων. Ανακατέψατε τις απόψεις της κυβέρνησης, οι οποίες νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σεβαστές, όπως σεβαστές είναι και απόψεις της κάθε πλευράς, με τις απόψεις του Ρουβίκονα και με τις απόψεις άλλων ακραίων. Συγγνώμη, αλλά αυτό το συνοθήλευμα εγώ δεν το δέχομαι. Πώς θα αντιμετωπίσετε όμως. Οι απόψεις της κυβέρνησης, να μιλήσω αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Οι απόψεις της κυβέρνησης είναι ότι έχουν κάθε δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να διαδηλώνουν, έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους, αλλά και η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι ο σωστός δρόμος για το εθνικό συμφέρον είναι αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση, προκειμένου να φύγουμε από το τέλμα που έχει δημιουργηθεί με ευθύνες άλλων εδώ και 25 χρόνια. Αυτό και επίπεδο. Άλλο να τους χαρακτηρίζεις όμως ακραίους και εθνικιστές. Άλλο λοιπόν αυτή η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο οι ακραίες απόψεις, είτε προέρχονται από την ακροδεξιά πλευρά είτε προέρχονται από τον οποιοδήποτε. Φυσικά έχουν ευθύνες όλοι, και μια και αναφερθήκατε στο Ρουβίκονα, οι ίδιοι λένε ότι έχουν πάνω από 100 συλλήψεις για διάφορες πράξεις που έχουν κάνει. Τώρα, αν τον έχει κάνει το Ρουβίκονα σημαία η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, ας κοιτάξει την πλάτη του ο κύριος Μητσοτάκης, ας κοιτάξει πώς αντιμετώπισε τα προβλήματα και των εξαρχείων και τα άλλα προβλήματα υποβαθμισμένων περιοχών όπως η Δυτική Αττική επί εποχής του, και μετά ας μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς αυτές τις υποβαθμισμένες περιοχές, που νομίζω έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση χωρίς να έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα τόσων ετών δεν εξαλείφονται σε 2 χρόνια. Πάντως έχουμε και την παρέμβαση της Αγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Ξένου. Βεβαίως. Μετά από την ανάρτηση αυτή. Ναι. Και εσείς, μάλιστα, έχουν προαναγγείλει και συγκεντρώσεις. Λένε ότι θα βρισκόμαστε στον Άγιο Παντελεήμονα και ότι θα αμυνθούμε και θα... Ναι, δηλαδή θα είναι μια πολεμική ατμόσφαιρα. Εκεί θα πάρετε κάποια έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω, και επιτρέψτε μου να εκφράσω και την δική μου πολιτική κριτική απέναντι σε αυτό που λέτε. Είναι λάθος να βάζουμε στη ζυγαριά από τη μια μεριά τα τεράστια προβλήματα τα οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τα μικρά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά καιρούς από ορισμένους, είτε ρίγνοντας προκηρύξεις, είτε εκφραζόμενοι με κάποιους ακραίους τρόπους για τους οποίους έχει λόγο η δικαιοσύνη. Δεν νομίζω να έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να φυλάγεται κάθε δημόσιο κτίριο, μην τυχόν και πάει κάποιος και ρίξει προκηρύξεις. Εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα που έχουμε κληρονομήσει. Δεν έχουμε και συλλήψεις όμως. Από τα οικονομικά μέχρι τα εθνικά, και η κυβέρνηση αυτή τολμά να αγγίζει τα προβλήματα και να προσπαθεί να τα λύσει. Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας και έχετε απέναντί σας μια κυβέρνηση που προσπαθεί, και όχι μια κυβέρνηση που αδρανεί και κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, είτε λέγονται εξάρχεια είτε λέγονται εθνικά θέματα, όπως γινόταν επί εποχής Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, κύριε Υπουργέ, τα περισχέσεων συγγενικών ή ήπιας αντιμετώπισης του Ρουβίκονα δεν έρχονται μόνο από την αντιπολίτευση. Μέχρι προχτές ο κύριος Δημήτρης Καμένος, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κατηγόρησε
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι συναλλάσσονται και ότι είναι κοντά στις απόψεις του Ρουβίκονα. Πιστεύω ότι το έχετε ακούσει και το έχετε δει. Και το λέει ένας βουλευτής της συμπολίτευσης. Κύριε Παπαδάκη, τα προβλήματα της χώρας, τα κύρια προβλήματα της χώρας ή τα προβλήματα γενικότερα έχουν ιεράρχηση, υπάρχουν προτεραιότητες και υπάρχουν και αποτελέσματα. Έχετε δει ποια είναι τα αποτελέσματα της ελληνικής αστυνομίας και της αντιμετώπισης του εγκλήματος και της παραβατικότητας. Έχει αναγνωριστεί από όλους ότι η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα θέματα ασφάλειας είναι σε σωστή κατεύθυνση. Δεν έχουν μηδενιστεί τα προβλήματα και ποτέ δεν θα μηδενιστούν. Και υπάρχει και η αναγνώριση είτε από τους Ευρωπαίους είτε από τους Αμερικανούς ότι είμαστε η ασφαλέστερη χώρα. Κάποιοι λοιπόν δεν θα πρέπει να παραβλέπουν όλες αυτές τις αναγνωρίσεις που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο και δεν θα πρέπει να διωγγώνουν προβλήματα σημειακά ή προβλήματα που δημιουργούνται από ορισμένες ακραίες ομάδες προκειμένου να δείξουν ότι υπάρχει ανασφάλεια. Και αν θέλετε προχωράμε και σε άλλα θέματα για την τελευταία προσπάθεια που γίνεται από τον κύριο Μητσοτάκη να αναδείξει για άλλη μια φορά τα ζητήματα ασφάλειας. Έχει αποτύχει αρκετές φορές. Αυτή τη φορά πηγαίνει στα θέματα των πανεπιστημίων. Υπαρκτά προβλήματα ως ένα σημείο. Υπάρχουν. Αλλά προβλήματα, να σας το αναδείξω εγώ το θέμα, να σας προλάβω κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη μάχη διατήρησης του δημόσιου, της δημόσιας εικόνας και της ύπαρξης των δημοσίων πανεπιστημίων σε αντιπαράθεση με την προσπάθεια δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων και ξέρετε ποιος μπορεί να υποφεληθεί από μια τέτοια πάντως θα αλλαγή. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το συμφέρον της χώρας είναι ήσυχα, δημοκρατικά, σωστά λειτουργούντα πανεπιστήμια και εκεί καλούμε και την πανεπιστημιακή πάντως υπάρχουν προβλήματα συμβάνει. Εκεί. Υπάρχουν προβλήματα από ξένα σώματα, υπάρχουν από διακινητές ναρκωτικών, υπάρχουν προβλήματα. Είναι υπαρκτά, κύριε Υπουργέ. Μα σας τα έθεσα εγώ πρώτα. Υπάρχουν προβλήματα, δεν δημιουργήθηκαν φυσικά τώρα. Είναι προβλήματα που μπορεί να λυθούν με καλή συνεργασία πανεπιστημιακών φοιτητών, ανθρώπων που έχουν πραγματικά δημοκρατική αντίληψη και κυβέρνησης και δεν είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν με κατάργηση των πανεπιστημίων. Αυτή των δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτή η λογική πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι προκειμένου να υποφεληθούν κάποιοι άλλοι είτε στα πανεπιστήμια είτε στις γύρω περιοχές από τα πανεπιστήμια. Είναι μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Είναι μια αντίληψη που μας αφήνει την κυβέρνηση μακριά από τα ζητήματα αλλά αφήνει τις οικονομικές ελίτ να υποφελούνται και εμείς είμαστε αντίθετοι σε τέτοιες καταστάσεις επίλυσης από μακριά. Εμείς αγγίζουμε τα προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, προηγουμένως, αν καταλάβαμε σωστά, δέχτηκε επιστολή ο Υπουργός Εξωτερικών όπου του λένε ότι υπάρχουν τρεις σφαίρες για σένα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δέχτηκε αυτό ακούγεται, και εμπριστική... αυτό ακούγεται για πρώτη φορά. Δέχτηκε ναι. επιστολή ο κύριος Κοτζιάς όπου του λένε ότι έχουμε τρεις σφαίρες έτοιμες για σένα. Ναι, κύριε Παπαδάκη, με απειλές και για αυτόν και για την οικογένειά του. Και νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε το πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια αντίληψη να στέλνουμε επιστολές σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν τα ζητήματα, να στέλνουν κάποιοι επιστολές σε αυτούς που προσπαθούν να λύσουν με έντιμο και αγωνιστικό τρόπο τα προβλήματα, γιατί δεν τους αρέσει ο τρόπος διαπραγμάτευσης. Εάν αρχίσουν τέτοιες πρακτικές, που δεν πρόκειται να τις αφήσουμε και θα λογοδοτήσουν πολύ σύντομα και προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία για αυτούς που έστειλαν την επιστολή, αυτό φαντάζεστε ότι πάμε σε καταστάσεις ζούγκλας. Τις τελευταίες μέρες συνέβη αυτό. Συγγνώμη. Συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Ναι, συνέβη χθες. Χθες, λοιπόν. Πολύ προχθές. Έλαβε επιστολή. Και ήδη έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να βρουν κάποια άκρη για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να δυναμητήσουν ένα κλίμα, να δυναμητήσουν ακόμη και το κλίμα της ειρηνικής διαδήλωσης το μεθαυριανό και να δημιουργήσουν φοβίες, τρόμο
Και αυτό καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στα θεμέλια της δημοκρατίας. Πάντως η επισήμανσή σας, η οποία σχολιάζεται από αρκετούς φίλους εδώ, και αυτό βλέπετε και κατεβάζω και το κεφάλι να δω τι λένε, είναι ότι μη μας χρεώσετε όλους ότι είμαστε ακραίοι εθνικιστές, έχουμε δικαίωμα ως Έλληνες πατριώτες, και μάλιστα η αριστερά ήταν πάντα μπροστά σε αγώνες. Μην ξεχνάμε και τα νιάτα μας, κύριε Υπουργέ. Να σας θυμίσω τις κινητοποιήσεις που κάναμε, θυμόσαστε όταν φεύγαμε από το γυμνάσιο Χαλανδρίου που είμαστε μαζί για να κατέβουμε στην Αθήνα για το Κυπριακό. Το θυμόσαστε? Εγώ σας θυμάμαι. Όταν συζητάγαμε μαζί και όταν παίζαμε μπάσκετ μαζί. Όταν παίζαμε και μπάσκετ. Θα τα συζητήσουμε. Ήταν καλύτερος από μένα στο μπάσκετ πάντως. Ήταν καλύτερος, να το ομολογήσω. Αγωνιζόμαστε και δυο με τον ίδιο δυναμικό τρόπο. Πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει. Παπαδάκη, μακριά από μένα, συγγνώμη, σας διακόπτω, μακριά από μένα τέτοιες αντιλήψεις και μακριά από την κυβέρνηση αντιλήψεις ταύτισης των ανθρώπων που έχουν διαφορετική άποψη και διαδηλώνουν με τους ανθρώπους που έχουν ακραίες απόψεις ή ακροδεξιές απόψεις ή ενεργούν προβοκατόρικα. Καμία σχέση αυτοί που διαδηλώνουν ειρηνικά με αυτούς που προσπαθούν να τρομάξουν είτε υπουργούς είτε ανθρώπους διαφορετικής αντίληψης. Πάντως έχουμε τις δηλώσεις Δημητρόφ, για να το επικαιροποιήσουμε λιγάκι, μόλις χθες παρουσία ενός αμίλητου Νίμιτς με αμφίσιμες δηλώσεις, ο οποίος τόνισε αυτά τα οποία ξεκαθάρισε ο κύριος Κοτζιάς, ότι αποτελούν ουσιαστικά τις κόκκινες γραμμές και θα αναφέρονται στο σύμφωνο το οποίο ετοιμάζει με μια ομάδα συνεργατών του για να το δώσει στον Νίμιτς και να πάει στα Σκόπια. Τι είπε λοιπόν ο Δημητρόφ? Είμαστε Μακεδόνες. Έχουμε μακεδονική ταυτότητα. Έχουμε μακεδονική γλώσσα. Δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας. Αυτό είναι το προήμιο του Σκοπιανού Συντάγματος. Είναι το σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Κοτζιάς. Και είπε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει το προήμιο και 2-3 άρθρα του συντάγματός τους. Αυτός το ξεκαθάρισε χτες. Και μάλιστα κυβέρνηση, αντιπολίτευση εκεί είναι μπετόν. Ουσιαστικά δηλαδή δυναμίτησε την όποια προσπάθεια για λύση. Κύριε Παπαδάκη, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης θα δούμε ανεβοκατεβάσματα, θα δούμε διαφορετικές όψεις, όμως δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω τον Α ή τον Β, γιατί ξέρετε, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η υπεύθυνη στάση όλων μας, βουλευτών, υπουργών, οποιουδήποτε, είναι να μην λέει ο καθένας την άποψή του. Η άποψη εκφράζεται μέσω του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και δεν πρέπει να ανεύθυνο να λέει ο καθένας από εμάς την προσωπική του άποψη. Άρα η απάντηση σε αυτά που λέτε είναι η απάντηση που δίνεται από τον Πρωθυπουργό, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τον Υπουργό Εξωτερικών. Πρέπει θεσμικά να δουλέψουμε για να έχουμε σοβαρό αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, στα ερωτήματα του κόσμου είναι αν την Κυριακή θα υπάρξουν μετατροπές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημαντικό αυτό. Και αν θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ και αν θα γίνει λόγω συλλαλητηρίου. Δεν είσαστε... Ναι, είναι αθλητικό. Επειδή αθλητικό καθόλου, αλλά για λόγους ασφαλείας. Εάν θα κλείσουν το μετρό Συντάγματος, Πανεπιστημίου, Ομόνια, εάν εσείς θα ζητήσετε να μην λειτουργήσουν κάποιοι σταθμοί του μετρό, ή επειδή υπάρχει και το ντέρμπι και θα υπάρχει αρκετός κόσμος και φανατισμός, μήπως ζητήσετε την αλλαγή του? Μετά ως τώρα δεδομένα το ντέρμπι θα γίνει κανονικά και οι διάφορες αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς αφορούν μόνο την περιοχή, δηλαδή το Σύνταγμα και τη γύρω περιοχή. Που άρα μάλλον δεν θα λειτουργήσουν οι σταθμοί. Άρα κλειστός, θα κλείσει ο σταθμός στο Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο. Για κάποιες ώρες, την ώρα που θα υπάρχει πολλοί κόσμος, εάν χρειαστεί, είναι θέμα των αστυνομικών αρχών αυτό. Εάν κρίνουν αυτοί ότι μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, κύριε, μπορεί και να μην κλείσει. Ναι. Θα το δουν οι αστυνομικές αρχές. Θα το αποφασίσετε την Κυριακή το πρωί, για παράδειγμα, ή θα το ξέρουμε από αύριο το? Γιατί πρέπει να ο κόσμος πώς θα γνωρίζει πώς θα κατέβει στο κέντρο, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Το σχέδιο, το αστυνομικό σχέδιο ολοκληρώνεται σήμερα και επομένως έγκαιρα οι πολίτες θα ξέρουν. Άρα θα το ανακοινώσετε σήμερα. Η προσπάθεια φυσικά είναι να διευκολυνθούν οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να πάνε στο συλλαλητήριο, αλλά να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Πάντως θα το ξέρουν έγκαιρα οι πολίτες. Με την ευκαιρία που είσαστε εδώ, λένε Παρασκευό Σαββατοκύριακο σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε τους κουκουλοφόρους με τις Μολότοφ.
Το Ρουβίκονα, ο οποίος στην αρχή χαρακτηρίστηκαν ακτιβιστικές και ότι κινούνται στα όρια της νομιμότητας οι κινήσεις τους, οι οποίοι ανεξέλεκτα μπαίνουν μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, έφτασαν μέχρι το γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, είχαν μπει στη Βουλή. Έχουν μπει στο Υπουργείο Δημοσίας. Αντιμετωπίστηκαν με ήπιους τρόπους. Σε αντίθεση με ένα πολίτη, ο οποίος μπορεί να διαμαρτύρεται για τη μείωση του μισθού του, για την ανεργία, για τη μείωση της σύνταξής του, που εκεί υπάρχει η δυναμική αντιμετώπιση μετά από εντολή της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Υπουργέ? Κύριε Παπαδάκη, αφού θέλετε να πάμε σε δεύτερο γύρο συζήτησης για το Ρουβίκονα. Επειδή βλέπω τα μηνύματα γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν έχω καμία αντίρρηση. Είναι ευκαιρία που σας έχουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για το Ρουβίκονα. Εγώ δεν θα αποφύγω την απάντηση. Η απάντηση είναι ότι δεν απαγορεύεται στα δημοκρατικά πολιτεύματα να ρίχνει κάποιος προκηρύξεις, δεν απαγορεύεται να διαμαρτύρεται. Όταν συνοδεύονται με απειλές όμως, κύριε Υπουργέ. Απαγορεύεται να σπάει, απαγορεύεται να κάνει άλλες ζημιές, και γι' αυτό έχουν υπάρξει και οι συλλήψεις που έχουν υπάρξει και υπάρχει και η δικαιοσύνη όπου χρειάζεται. Εάν νομίζει κάποιος ότι πρέπει να φυλάμε κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε τράπεζα, κάθε κτίριο που μπορεί να μπει κάποιος να διαμαρτυρηθεί, νομίζω πάμε σε υπερβολικές καταστάσεις. Και από την άλλη μεριά όμως, θα ήθελα κι εγώ να σας πάω στο θέμα της αποτελεσματικότητας της ελληνικής αστυνομίας. Θα ήθελα να σας πάω στα κυκλώματα τα οποία κάθε μέρα αποκαλύπτονται και συλλαμβάνονται. Εμείς χαιρετίζουμε τις επιτυχίες της αστυνομίας. Και θα ήθελα να σας πάω και στην ηρεμία που υπάρχει μετά από τα τόσα πολλά χρόνια συνεχού σχεδόν ύπαρξης δακρυγόνων μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ποια ήταν η κατάσταση τότε, ποια είναι η κατάσταση τώρα, πότε υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό στα δημοκρατικά δικαιώματα και πότε ο πολίτης εκφράζεται με μεγαλύτερη ελευθερία. Απόδειξη το μεθαυριανό συλλαλητήριο, το οποίο θα διαφυλαχθεί από την πλευρά μας και πιστεύω να διαφυλαχθεί και από την πλευρά των οργανωτών. Μας είπατε λοιπόν ότι δεν έχουν ληφθεί όλα τα εκτακτά μέτρα. Μας δώσατε και την είδηση ότι χθες έλαβε επιστολή απειλητική. Ήταν λεκτική μόνο η απειλή ή συνοδευόταν και από σφαίρες? Όχι, δεν είχε σφαίρες μέσα. Ήταν μια επιστολή που έγραφε τρεις σφαίρες. Απειλούσε. Ποιος την υπέγραφε αυτή την επιστολή? Απειλητική επιστολή. Την υπέγραφε κάποιος? Επιστολή και απαράδεκτη από κάθε πλευρά. Υπήρχε κάποια υπογραφή από κάτω? Κάποιο οτιδήποτε? Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, ανώνυμη ήταν. Πιστεύω και οι άλλες πολιτικές πλευρές να καταδικάσουν τέτοιες ενέργειες και να βγουν όχι όπως καιροσκοπικά μέχρι τώρα κάθονται στη γωνία κάποιοι, να βγουν με παρησία και να καταδικάσουν τέτοιες ενέργειες, γιατί είναι προς το συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, να υπάρχει ήπιο κλίμα και έτσι καλύτερα θα μπορέσει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το εθνικό θέμα, τη διαπραγμάτευση και τα ζητήματα τα καθημερινά που υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει δυστυχώς στην περιοχή μας μόνο το θέμα της προσβοράν χώρας, υπάρχουν δυστυχώς και πολλά άλλα και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή μας που προσπαθούμε να κρατήσουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά την Κυριακή. Και όπως είπατε κι εσείς, έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός να διαμαρτυρηθεί. Φυσικά. Ήπια και ειρηνικά, χωρίς να χαρακτηριστεί. Και εγώ μένω σε αυτό που είπατε και θεωρώ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να το πούμε. Ουέ και αλίμον, αν χαρίσετε 100, 200, 300, 500, 1 εκατομμύριο κόσμο που θα συγκεντρωθεί σε ακραίες φωνές που λιγοστές μπορεί να υπάρξουν. Η ακροδεξιά ποτέ δεν υπεράσπισε τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, ένας από εσάς θα είναι ο μεγάλος μας νικητής.